Καλά, Μαρή. Και έτσι κάνει ο κόσμος. Ούτε ένα τηλέφωνο. Πόσες μέρες έχω να σ' δω. Κασούλα μου, δίκιο έχεις. Άσε, είμαι και λίγο αναστατωμένη αυτό το καιρό. Έγινε κι αυτό. Τι έγινε. Μην πεις. Πέθανε κανένας. Βρε, Κασούλα μου, αμάν, πώς σου ήρθε αυτό. Σι βλέπω φοράς μαύρα και είπα μήπως χαιρέτησε κανένας. Αχ, Κασούλα μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν με χαιρετάνε πια. Για καλά, Μαρή, χέσκεις. Μην τις χαιρετάς κι εσύ. Κασούλα μου, τι λες. Ξέρεις πόσους followers κάνω κάθε μέρα. Μιλάς σοβαρά. Στο γιατρό πήγες. Βρε, Κασούλα μου, έλεος δηλαδή. Χάνω followers σου λέω από το λογαριασμό μου στο Instagram. Καλά, Μαρή, μην στριγιώνεις. Είπα μη χάνεις από πουθενά τίποτα άλλο. Για θύμισέ μου, τι είναι αυτές οι followers πλέξ. Οι followers, Κασούλα μου, οι followers. Είναι αυτοί που ακολουθούν το λογαριασμό μου στο Instagram όπως σου είπα. Δεν ξέρω, αλλά τώρα τελευταία χάνω πολλούς. Συγγνώμη, αυτό το Instagram είναι σαν αυτό το εκεί και το εκεί πώς και ο βαγελάτσιος κόσμου. Ναι, βρε, Κασούλα μου. Απλά το Instagram είναι άλλη πλατφόρμα. Συγγνώμη, ρε Σμπίθερα, ψηρωτάω, αλλά επειδή εγώ δεν ξέρω και πολύ από αυτά, βγαίνει και μην τα κόνει. Κασούλα μου, έχεις όρεξη, μου φαίνεται, έτσι. Τι κάθομαι και μιλάω μαζί σου, αφού δεν ξέρεις από αυτά. Τα βλέπεις, Σμπίθερα, δεν τραβάω, α. Είδες προβλήματα από εκεί, γυναίκα μου. Αλλά όταν σας τα λέω, εγώ μη γράφτη κανονικά. Καλά, Σμπίθερα, μην κάνεις έτσι. Είναι βαριά αυτά, ποιος θα τα τραβήξει. Τι άντρες είσαι. Ιμπτή, μη δεν την υποστηρίξει. Γυναίκες, την περιμένεις. Άρε, Σμπίθερα, κάτι τέτοιες ώρες ήθελα να σ' είχα εδώ. Τώρα κάτι μας είπες, σώθηκες. Άστον, μην δίνεις σημασία, για πες μου τώρα εσύ. Τι είναι αυτές οι φόλες πλέον ότι δεν σε ακολουθάνε. Ο κόσμος είναι τα σούλα μου. Ο κόσμος είναι οι followers. Τώρα τελευταία δεν ξέρω, πολλοί από αυτούς σταμάτησαν να με βλέπουν. Σταμάτησαν να σε βλέπουν ή σταμάτησαν να σε ακολουθάνε, γιατί μην μπερδεύεις τώρα. Βρε τα σούλα, σταματήσαν να με ακολουθάνε. Αν δεν με ακολουθήσουν, πώς θα με δουν. Κάτσε ρε κουλίνα, γιατί πάλι μην μπέρδεψες τώρα. Απ' το κινητό δεν σε βλέπουν. Ενέβρεση, Μπεθέρα. Ωραία. Αφού σε βλέπουν από το κινητό, γιατί πρέπει να σε πάρουν από πίσω, δεν καταλαβαίνω. Αχ, Κασούλα μου, δεν θα συνεννοηθούμε. Άστο καλύτερα. Άστο, ρε Σμπίθερα, τι είναι ψάχνει τώρα, εδώ μιλάμε για προβλήματα. Φάνη, δεν κάνει κανένα διάλεο εσύ τώρα. Άσε με, σε παρακαλώ. Αυτή η στήνη. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι. Τώρα το κατάλαβε. Ρε Σμπίθερα, να μην συμπαθά κιόλα. Εγώ δεν ξέρω για πολύ από αυτά. Για να σε βλέπουν, γιατί πρέπει να σε ακολουθάνε. Βρε, Κασούλα μου, αν δεν με ακολουθήσουν, πώ θα ξέρουν ότι κάνω live. Τι κάνεις? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Κουλίνα, για κάτσε φρόνιμε σε παρακαλώ. Θα μου πεις τι είναι αυτό το live. Live, βρε, Κασούλα, πώς το λένε. Τραβάω βίντεο τη φάτσα μου εκεί και τους λέω κάποια πράγματα εκείνη την ώρα. Πώς αλλιώς να σου το πω. Ένα, γεια σας. Τώρα κάτι κατάλαβα. Και δηλαδή τώρα, άμα δεν σε ακολουθάνε, δεν βλέπουν τη φάτσα σου. Και βέβαια όχι, βρε, Κασούλα μου. Δεν τους πάει ειδοποίηση. Τώρα κατάλαβα πάλι. Δηλαδή, για να σε δώνει, πρέπει κάποιος να τους σφυρίξει. Ναι, αλλά άμα δεν με ακολουθούν δεν θα ακούσουν το σφύριγμα. Κατάλαβες τώρα? Ναι, Σμπίθερα μου, τώρα κατάλαβα. Αλλά δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην θέλει να σε ακολουθάνει? Γιατί, τι τους έκανα, εγώ δεν άλλαξα κάτι. Ξέρω, μήπως τρέεις γρήγορα. Κασούλα, άσε με σε παρακαλώ, έχεις όρεξη για πλάκα νομίζω. Εγώ, καθόλου, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Δεν σε καταλαβαίνω, τι εννοείς? Θα μην καταλάβεις. Εγώ, ας πούμε, έτσι. Όταν ήθελα να πάω να ψουνίσω κανένα μπλουζάκι, κανένα φιστανάκι, ο Κώστας ερχόταν μαζί μου. Και, πού κολλάει αυτό? Αν κολλάει, λέει, ήρθε η μία, ήρθε η δύο, στο τέλος δεν ξανάρθει. Γιατί? Γιατί μέχρι να αποφασίσω εγώ, αυτός είχε κάνει ένα μπακέτο τσιγάρα έξω στο πεζοδρόμιο. Τότε κάπνιζε δηλαδή. Α, δηλαδή με λες αναποφάσιστη. Όχι, Μαρή, δεν με κατάλαβες. Κουράζονταν ο Κώστας. Κι έτσι μία-δύο δεν ξανάρθει. Παίρνω ό,τι θέλω τώρα. Δηλαδή θες να πεις ότι κουράζω? Ξέρω εγώ. Ρώτα τις φόλες. Λες. Τι το ρωτάς? Ρωτώντας πάνες μπόλι, Κουλίνα. Λοιπόν, τα σούλα μου έδωσες ιδέα. Θα κάνω ένα live και θα τους πω διάφορα κάποια πράγματα. Να δω τι θα μου πουν. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξω. Να σε ρωτήσω. Όταν κάνεις live, τι τις λες? Α, τους δείχνω διάφορα tips για μακιγιάζ. Για ξένη μου βγαίνεις και βάφησαι. Αυτά φτιάνεις. Δεν έχεις τίποτα άλλο να φτιάεις. Τι άλλο να κάνω, αφού αυτό ξέρω να κάνω καλά. Ξέρω εγώ, μωρέ παιδί μου. Μήπως να τις φτιάνεις εκεί να τις δείχνεις πώς φτιάνε κανένα φαΐ. Χαχα, ας γελάσω. Άμα δεν είχα το ζωφλατζίρ κουνιστική θα έμενα μόλι μέρα. Σμπέθρη, θα μας αφηγήσεις τώρα, είπαμε. Κάνε δουλειά σε παρακαλώ. Γιατί ψέματα λέω. Όλη μέρα νηστική θα ήμασταν άμα δεν είχα το μαγαζί. Για καλά, θα έτρωγα τη νύχτα, τι κάνεις έτσι. Κάνει που δεν ακούσει άστον.
Βρε τα σούλα μου, τώρα τι μου λες δηλαδή, να αρχίσω να μαγειρεύω αφού δεν το έχω. Δεν πειράζει, θα μάθεις. Ξεκίνα που βράσεις το αυγό. Να κάνω live και να βράζω αυγά. Άσε μας βρε συμπεθέρα, σιγά τα ουά. Εσύ θες να με καταστρέψεις τελείως νομίζω, έτσι. Νομίζω ότι είναι εύκολο. Εγώ, πάρει παράδειγμα εμένα δηλαδή, έτσι. Εγώ δεν του θέλω ούτε πολύ σφιχτό, αλλά ούτε και πολύ μελάτο. Για φτιάστε. Έλα βρε τα σούλα τώρα, να παρατήσω το μακιγιάζ και να ασχοληθώ με το μαγείρεμα, είναι τελείως διαφορετικό. Ωραία μας λέω εγώ τώρα, τα βλέπω εγώ εκεί πέρα στο YouTube, όλη τη μέσα μαγειρεύνει, όλη μέρα μαγειρεύνει, ξέρεις τι φτιάνει. Θα βαφείς μία, θα βαφείς δύο, θα βαφείς τρεις, σαν πόλο θα γίνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ρε σμπιθέρα για το καλό σου μιλάω παιδάκι μου, μη ξεκινάς από τα αυγό. Βράσει μακαρόνια. Ναι, σιγά το δύσκολο. Γιατί κουλίνα μου, είσαι βράς πολλές φορές. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα, παχαίνει. Σταμάτασε τώρα. Λοιπόν, έτσι πλες. Δύσκολο δεν είναι. Αλλά πώς θα δεις αν έβρασαν, ξέρεις. Εσύ γάβρε τα σούλα. Τα δοκιμάζω. Είπαμε, εντάξει. Είδες που είσαι λάθος. Εγώ δεν τα δοκιμάζω ποτέ. Έλα βρε συμπεθέρα τώρα. Και τι κάνεις δηλαδή. Είδες που δεν ξέρεις. Θα σου πω εγώ ντύπ τώρα. Πιάνεις ένα με το πυρούνι και του σφίγγεις αμάνι στον ταβάνι. Άμα κουλείς, έβρασε. Α, αυτό δεν το ήξερα. Γι' αυτό σου λέω, Μαρκαζί. Φαντάζεσαι τώρα να τη δείξει το μακαρόνι που κρέμεται από τον τοίχο, α? Ξέρεις τι κυνήγημα έχεις να φας. Ξέρεις πόσες φορές θα αρπάξεις. Ναι, ξέρω. Θα χάσω και αυτούς που έχω. Άσε μας βρε συμπεθέρα. Θα δω τι θα κάνω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και εγώ πάντως σου δώσα μερικά tips. Άμα τώρα εσύ τα αποφασίσεις και θέλεις κι άλλα, θα ξαναβρεθούμε να τα πούμε. Εντάξει, τα σούλα μου. Θα σου πω. Λοιπόν, εδώ θα σε αφήσω εγώ τώρα. Πάω λιγάκι να δω, θέλω να δω και το καλάθι της νοικοκυράς, έτσι, θα τα πούμε. Το καλάθι της νοικοκυράς, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, τώρα πάω να δω κι εγώ, θα το δω και θα σου πω. Έγινε τα σούλα μου, εντάξει, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, χάρκα ψίδα. Κάτσε ρε Σμπεθέρα να σε δούμε λίγο ακόμα, πού πας, ποιο δεν τον έπιες τον καφές. Τι να πιω ρε Σμπέθερη, καφές είναι αυτός. Αυτό είναι ρουζού. Καλημέρα σας. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω. Το καλάθι της νοικοκυράς εσείς το έχετε? Ναι, κυρία μου, βεβαίως. Περάστε στο βάθος. Να σας πω πόσο το έχετε. Τι πόσο το έχουμε. Αναλόγως τι θα πάρετε. Και τι θα πάρω. Το καλάθι θέλω εγώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Κυρία μου, το καλάθι δεν πουλιέται. Και τότε τι λέτε στην τηλεόραση. Κυρία μου, το καλάθι μέσα έχει κάποια οικονομικά προϊόντα. Τα προϊόντα αγοράζετε, όχι το καλάθι. Α, αυτό είναι το καλάθι. Τι γουάρα καλαβάκια ψεχνά και είπαμε πως τέλος πάντων δεν μπραζάς το, ξέρω εγώ από οικονομία, εντάξει. Και άλλα καλημέρα σας. Καλημέρα σας, να πάτε στο καλό. Στο σχολείο ήρθε καλός μαθητής, θα παίρνεις τα γράμματα. Γράμματα, ποια γράμματα, δεν μας παίρνει γράμματα. Λέω αν τα καταλαβαίνεις, ή έτσι πας τζάμπα. Όχι τζάμπα ρε κύριε Κωνστάντο, εντάξει κάτι καταλαβαίνω. Μπράβο, μπράβο, καμάρι, να διαβάεις. Άι, τώρα ποιος χάρη θα κλείσουμε και τα σχολεία, έρχονται Χριστούγεννα. Θα πάρεις και δώρα τον Άι Βασίλη. Πού το ξέρεις? Σε πώς τώρα, δεν θα αφήνει έτσι η μάνα, ξέρω εγώ. Εμένα μου λες, πέρας μου έβγαλε την ψυχή. Να μου πάρει ένα παιχνίδι για τον υπολογιστή με 20 ευρώ. Μην υπαρεξηγείς, Βαγγελάκη μου. Έχουμε φτώχειες, βλέπεις, τι να κάνουμε, δύσκολα τα πράγματα. Και γι' αυτό σου λέω, φέτος μη βλέπαμε κανένα ζευγάρ κάλτσες να ανεβγάζω. Λοιπόν, άκ να σου πω, περιμένω κάτι λιφθούλια. Άμα τα πάρω, θα σου πάρω εγώ δώρο φέτος. Τι θέλεις, πες μου. Οχ, αλήθεια λες τώρα. Ναι, σου λέω, πες μου, τι θέλεις. Και τα κύριε Κωνστάντο, εγώ δεν είμαι πολύ ακριβώς. Τώρα, άμα μπορείς ένα PlayStation 5, τι να πω, ό,τι θέλεις εσύ. Τι πόσο έχει αυτό, μαρέ. Αν μην νομίζεις, κανιά 500 ευρώ. Αλλά μπορώ να το βρω και με 490. Τζάμπα πράγμα. Τι λες παιδί μου τώρα, είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Αυτό είναι το πιο φτηνό, έχει και ακριβότερα. Αλλά εντάξει, κοιτάω τώρα να μην στα φάω όλα. Ακ να σου πω, εγώ μέχρι 400 ευρώ μπορώ να δώσω, παραπάνω δεν έχω. 400, εντάξει δέχομαι. Να σου πω, άμα τη χρειαστώ να μαδέψουμε να βοηθήσεις κάτι λύτης, θα έρθεις. Ουι, εννοείται ρε κύριε Κωνστάντο. Α, και να ξέρεις ότι έχω ειδικότητα της θρούμπης. Ναι, παίρνει η μάνα μου συνέχεια. Εντάξει, όταν θα τη χρειαστώ θα σε φωνάξω. Εντάξει, φώναξέ με εσύ και έφτασα. Η κύγη μάνας που είναι, θα αργήσει πολύ ακόμα.
Δεν ξέρω, ψάχνει να αγοράσει ένα καλάθι που δείχνει εδώ η τηλεόραση. Αλλά θα πιάσει την κουβέντα πάλι, θα κοτσομπολεύω. Καλά, φεύγω εγώ τώρα, γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Και άμα έρθει, πέθω, πέρασα, εντάξει. Μην ανησυχείς για τίποτα, θα τα πω όλα. Εκεί κοιτά την κατάσταση. Την πόρτα ανοιχτή από το σπίτι. Παναγία βοηθά. Οπ, Κουστάντιου, κάτσε, πού πας. Για αυτό τα θούλα μου, έτσι πέρασα λίγο να θα δω. Θα τα πούμε άλλη φορά, δεν πειράζω. Κάνε δουλειά. Κάτσε λίγο, Μαρίνα, εσύ δω. Φεύγω τα θούλα μου, δεν μπορώ να περιμένω άλλο, θα κλείσω το ίκα. Άμα είσαι αδειά, έλα τα απόγευμα, τα πούμε. Εντάξει, θα δω, μπορεί να περάσω. Έλα, άιση το καλό, να προσέχεις. Ναι, ρε, σου λέω, δεν σου λέω ψέματα. Ναι, παιδάκι μου. Ναι, σου λέω, θα σκεφτούμε στο παιχνίδι. Όχι, Άι Βασίλης, και Άι Βασίλου. Τι φτιάχνεις εδώ, πάει στο τηλέφωνο, μιλάς. Χρειώνεις, αβέρτα. Για να ξεκλίνω, θα τα πούμε. Τι έγινε, του πήρες το καλάθι. Όχι, δεν του πήρα. Γιατί, πήγαινε μαζί με τα αυγά. Άσε με και εσύ τώρα, μην ανεβάσεις το αίμα στο κεφάλι. Ήτανε και Ρακοστάντο εδώ, τα έλεγαμε. Ξέρουν, βρήκα έξω. Τι σόλι, άμα σπού τη μόπη. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Τι σούπι. Όταν δώσει 400 ευρώ τα Ιβασιλού να πάρω το PlayStation του 5. Ουρίστη. Καλά μέρα, δεν τρέπεις καθόλου. Ζήτια ανέβεις λεφτά του κόσμου. Ουι, μόνη της το είπε παιδάτη μου, δεν της έτσι εγώ τίποτα. Σου είπε Κουστάντιο μόνη της, ότι θα σου δώσεις ένα 400 ευρώ. Καλά ώρα κνάψει η μέρα, τα λες αυτά. Ναι, γιατί βλέπεις κανέναν άλλον εδώ. Βαγγελάκη, μη μη ζουχαδιάεις άλλο. Τι με που μη ζουχαδιασμένη. Ουι, θα πάω να βοηθήσω παιδάκι μου να μαζέψεις κάτι λιές. Εσύ θα μαζέψεις λιές. Μέχρι να σκουέσεις το ένα τον πόδο βράμψει τ' άλλο. Τι του πέρασες. Και θα τις μαζέψω και θα σφουγγαρίσω μετά να φύγνει και τα λάδια. Θα σφουγγαρίσεις να φύγνει και τα λάδια. Είσαι καλά παιδί μου να βάλω τις φωνές. Τι θα σφουγγαρίσεις το χώμα. Ποιο χώμα μωρέ. Πλακάτια έχει μες στο σπίτι, χώμα έχει. Γιατί μες στο σπίτι έχει φετιμένες ηλιές. Τι φετιμένες. Τι φετιμένες λέει. Τα λιώδεντρα λέω παιδί μου μες στο σπίτι τα έχει. Α για τέτοιο μάζεμα λέει. Γιατί εσύ τι νόμιζες. Εγώ νόμιζα ότι σχήθηκαμε.